Γεια σας, γεια σας. Καλώς ήρθατε σε ένα νέο παιχνίδι. Πρόσφατα κυκλοφόρησε το Outlast 2. Δεν έχω παίξει το 1. Δεν έχω παίξει κανένα παιχνίδι τρόμου, horror γενικότερα στη ζωή μου, παρά μόνο πρόσφατα έπαιξα το Bendy. Δεν έχω ιδέα γιατί πήρα αυτό το παιχνίδι, δεν έχω ιδέα γιατί θα παίξω αυτό το παιχνίδι και δεν ξέρω αν θα γίνει σειρά. Θα κάνουμε ένα βίντεο λέγοντας, ας πούμε, δοκιμάζοντας το Outlast 2. Σειρά θα γίνει εάν δεν πεθάνω στην πραγματική μου ζωή, γιατί έχω ακούσει ότι είναι πολύ τρομακτικό. Εάν δω ότι μπορώ να παίξω, θα το κάνουμε σειρά. Αν δω ότι είμαι τέρμα έτοιμος να το πεθάνω, απλά θα μείνει αυτό το βίντεο και είμαστε ευχαριστημένοι με ένα βίντεο στο κανάλι με Outlast 2. Πάμε να κάνουμε ένα new game, στο normal εννοείται, μακάρι να έχει και easy δηλαδή. Και λέει ότι το Outlast 2 περιλαμβάνει έντονη βία, αειδιαστικά εντόστια και σεξ και σκληρή γλώσσα. Παρακαλώ, διασκεδάστε. Δηλαδή σαν να σου λέει, ξέρετε κάτι, θα φας ξύλο, θα σου σπάσουμε τα δόντια, καλώς ήρθατε. Λοιπόν, okay, πάντα continue. Περιτώ να σας πω ότι δεν θα τσιρίξω, δεν τσιρίζω σαν κοριτσάκι όταν τρομάζω, δηλαδή δεν θα κάνουμε καραγκιουζιλίκια. Τρομάζω σε φάση όπως ένας κανονικός άνθρωπος. Λιν Λάγκερμαν λέει, η Λιν Λάγκερμαν είναι μια δημοσιογράφος που ψάχνει απαντήσεις για μια γυναίκα η οποία δολοφονήθηκε, έγκυος γυναίκα, δολοφονήθηκε κάτω από πολύ απίθανες καταστάσεις στην Αριζόνα. Είμαι ο Blake Langerman, ο άντρας της, βοηθός και κάμεραμάν της. Κατέγραψα τα πάντα. Είμαστε πολεμιστές. Κανείς από εμάς δεν είναι πολεμιστές. Για να ψάξει τα τρομακτικά πράγματα που σου περιμένουν στην έρημο. Οι μόνες επιλογές είναι ή να κρυφτείς, ή να τρέξεις, ή να πεθάνεις. Εντάξει, μας πήρε λίγο η ώρα να το μεταφράσουμε όλο αυτό. Continue. Λοιπόν, μου είχε εδώ κάτι περίεργα αντίχριστα λόγια και λέει saving. Δεν είναι τρομακτικό προς το παρόν. Σε παρακαλώ, Blake, πού είσαι? Δεν ξέρω αν θα μεταφράζω τα πάντα, παιδιά. Φοβάμαι. Θα μεταφράζω να λένε λίγα πράγματα. Λοιπόν, αυτός έρχεται. Αυτός είναι εδώ. Πήγε γρήγορα. Α, ήταν όνειρο. Οκ, είμαστε στο ελικόπτερο. Έλεγες κάποιες άλλες γυναίκες, λέει, Jessica, το όνομα στον ύπνο σου. Τζέσικα, νομίζω. Ξέρεις τη Τζέσικα, όχι, λέει. Ναι. Hey, we're crossing into reservation land now. You said I'm looking for some sort of factory? Yeah. Πλησιάζουμε, λέει, ψάχνουμε κάποιο πλάνο. Δεν υπάρχει τίποτα εδώ πέρα. All the mercury in that woman's blood, she had to have spent at least a decade downstream from some pretty heavy industry. Ωραία. You say so, man. You bought the time. Αυτή είναι η γυναίκα μας. Δημοσιογράφος. Production value? Κάνουμε ένα intro, λέει. Οκ, να βιντεοσκοπήσουμε, φαντάζομαι. Ναι. Είμαι ο καμεραμάν της. Οκ. Μια χαρά. Ξέρει πολύ καλά να οδηγάει ελικόπτερο τύπος. WTF. Α, είναι το zoom. Τι κάνει αυτή? Δεν τη στοχεύω καν. Είμαι Lynn Langerman. Της κάνουμε ένα ωραίο πλάνο. Πετάμε, λέει, πάνω από το... Δεν πιστεύω, λέει, πρέπει να πούμε ότι δολοφονήθηκε, δεν το ξέρουμε αυτό. Ναι. Here, let me try a version that can serve as an intro for the whole piece. Tell me when we're good. Okay. Ωραία, γράφω. We're good. 2 weeks ago, a young woman was found wandering, barefoot, pregnant and alone, on a barren stretch of highway, 100 miles from the nearest... Okay. Περιέγραφε τα γεγονότα και πέφτουμε. Τη σώσαμε. Με μαγνήτη. Γιατί δεν μπορούσαμε να την πιάσουμε από εκεί.
Πέφτουμε. Πάμε να κάνουμε The Forest. Αλλά χωρίς κανίβαλους. Βασικά δεν ξέρω τι εχθρούς έχουμε εδώ. Αλλά και να έχει σταυρούς, ξέρω εγώ. Τίποτα τρελούς με τη θρησκεία, αντίχριστούς. Οκ. Μισό λεπτό, βλέπω έχει πάρα πολύ sensitivity. Όλα έτοιμα και ήρθε η ώρα να παίξουμε. Λοιπόν, είμαστε σε ένα νοσοκομείο, θέλω να πω, αλλά τελικά είμαστε σε ένα υπερφυσικό πράγμα που ανοίγουν τα ντουλάπια. Γιατί η Τζέσικα λέει. Μικρά παιδάκια. Η Τζέσικα είναι τύπησα που ονειρευτήκαμε. Και είπαμε ότι την ονειρευόμαστε από μικρά παιδιά. Οκ, συνεχίζω. Ένα πράγμα να μ' αρέσει. Ένας τύπος. Τον ακολουθήσω. Δεν ξέρω ότι έχει πίσω η πόρτα. Δεν μπορώ να τρέξω κιόλας. Και αυτό σημαίνει ότι δεν μου δίνει πολύ ελευθερία το παιχνίδι. Άρα ίσως να υπάρξει jumpscare. Χάρτη Αμερικής. Είναι μια μισή. Όχι, 6 και 10 πάει. Απόγευμα, φαντάζομαι. Προχωράμε το διάδρομο και πάμε στα σκοτεινά. Ο τύπος που πήγε. Τι γίνεται? Δεν είμαστε μόνοι μας. Α, έχουμε πέσει από το ελικόπτερο και τώρα ξυπνάμε βλέποντας αυτό το όνειρο πάλι με την Τζέσικα και ένα κοριτσάκι που μάλλον ήταν η Τζέσικα ή ο Μαλφόι από το Χάρι Πότερ. Οκ, επιζήσαμε. Σας είπα εγώ, θα γίνεται φόρεστ εδώ πέρα. Πάτα κλικ κλικ κλικ. Τέλεια. Βέβαια, αν δεν πάρουμε την κάμερα τι θα πάρουμε? Αφού λειτουργεί ακόμα. Fuck, λέει. Λιν, να ψάχνουμε γυναίκα μας, είναι το κλασικό, πρέπει να... Λοιπόν, πάτε το tab να δούμε τι πρέπει να κάνουμε, τι λέει. Find Lin. Για να δούμε. Μήπως πρέπει να το δούμε όλο, δεν ξέρω. Review footage. Οκ, μπορέσαμε και φύγαμε. Μπορώ να πέσω κάτω. Α, μάλλον από εδώ πρέπει να πάω. Όπα, τραβάω πράγματα. Με το δεξί κλικ, αυτή είναι η σκιά μου και φοβήθηκα λίγο. Έχει πολύ περίεργη ομίχλη. Κάνω παρκούρ όσο μπορώ. Για να πηδήξω απέναντι πατάω space. Τα κατάφερα οριακά μου φαίνεται. Απλά πήγαινε προς εδώ και θα πάει στον... εδώ κάτω, προσεκτικά. Πάτα σε για να πηδήξεις κάτω, κομπλέ. Και φτάσαμε εδώ πέρα. Σημαντικά events λέει πρέπει να γραφτούν σε βίντεο. Μεταξύ κλικ ανεβάζει την κάμερα και θα ξεκινήσεις αυτόματα να γράφεις. Όταν το rec λέει αναβοσβήνει, ναι, σημαίνει ότι στοχεύει σωστά στο σημείο. Σημάδευε το event λέει μέχρι το κόκκινος κύκλος. Να κάνει capture το moment. Πάτα κλικ για να συνεχίσεις. Α, ναι, όντως. Κάτι γράφουμε. Έχει ένα κόκκινο κύκλο. Οκ, το γράψαμε. Tab. She wasn't there. Δεν ήταν εκεί, λέει. Τη λύνει το πτώμα, το σώμα δεν είναι εκεί. Ναι, οκ. Βέβαια. Shit, λέει. Jesus. Δεν είναι εδώ και φωνάζουμε το όνομά της. Πάτα F, λέει, για να βλέπεις τη νύχτα. Αχ, πάλι αυτό. Οκ. Προχωράω. Δεν μ' αρέσει να βλέπω με night vision. Καλύτερα να μην βλέπω καθόλου. Τι έγινε? Όπα. Τον δέσανε εδώ πέρα ή... Δεν είναι η γυναίκα μου που δείχνεται, έτσι. Λιν λέει. Pilot.
πιλότος λέει. Δεν θυμάμαι καν το όνομά του, άρα είναι ο πιλότος, οκ. Ποιοι λέει θα βγάζουν το δέρμα κάποιου ζωντανό. Δεν ξέρω. Όπα, είναι κατακόκκινος με αίματα. Καλύτερα να βλέπω έτσι, δεν ξέρω. Δεν φαίνονταν τόσο ανατριχιαστικό. Ωραία, είναι τέρμα σκοτάδι εδώ πέρα. Πού να πάμε, τελειώνει και η μπαταρία. Μπαταρίες πόσες έχουμε τώρα, πού είναι οι μπαταρίες. Reload με το R. Όχι, όσο κάνει reload δεν βλέπω τίποτα. Μπορώ να κοιτάξω πίσω πατώντας το Alt. Ναι, οκ. Okay. Ωραία. Α, φαίνεται μακριά, δεν βλέπω κοντά μου όμως. Οκ, okay, συνεχίζουμε. Τσακίστηκα για την ακρίβεια. Και κάτι γράφω. Μια πόλη λέει. Με το κάτω εννοεί μάλλον. Tab. Λέει κάτι σημαντικό στο tab. Λοιπόν, δεν υπήρχε τίποτα λέει για μίλια. Δεν είμαι μόνος εδώ πέρα λέει. Σκατά λέει δικαί μου, δεν είμαι μόνος με εδώ πέρα. Α, φαίνεται η πόλη ξεκάθαρα, ενώ έτσι δεν φαίνεται. Άρα πάμε έτσι. Στο σπίτι αυτό. Οκ. Αφού βλέπω ότι βάζω νυχτερινή όραση. Βέβαια μπορώ να και κάνω έτσι, αλλά τελειώνει η μπαταρία. Με το space πηδάω. Φυσάει. Τώρα τι κάνω, μπορώ να πάω στο σπίτι, μπορώ να πάρω κάποιο αντικείμενο, δεν μπορώ νομίζω. Ας μπω στο σπίτι, κανονικά δεν θα έμπαινα. Νοπ. Μη χτυπάς ρε φίλε. Κλειστή πόρτα. Νομίζω ήταν άνθρωπος, είναι κάκτος τελικά. Οκ. Okay. Μπορεί να πάω και από εδώ. Γενικά... δεν μου αρέσει η φάση. Δεν θέλω να μπω εδώ μέσα, αλλά τέλος πάντων. Ακούω θορύβους. Οπα. Μη μιλάς. Αυτός λογικά δεν μας είδε. Θα έρθει από εδώ. Κάποιος είναι εκεί πέρα έτσι, χωρίς πλάκα τώρα. Αν μπορώ να μπω εδώ. Σιγά σιγά. Πολύ ηρεμία έχει, δεν μ' αρέσει. Μπαταρία. Πάτα tab να δεις πόσες μπαταρίες έχεις. Nothing matters but Lynn. Μία μπαταρία. Και bandage. Στο διάολο, με τρόμαξε ακόμα και το ρολόι. Hey. Hey man. Hey man. Όπα, κάποιος είναι εδώ. Oh shit, you're... νεκρός. Dear... τέλος πάντων, δεν το διαβάζω. Put down. Ω, Χριστός. Open. Από εδώ ήταν ο άλλος. Reload.
Όπα. Όπα, κάποιος είναι όντως. Να μπω εδώ. Γιατί πικ. Κάποιος είναι εκεί. Και φεύγει. Με είδε ή δεν με είδε. Δεν είναι αυτά παιχνίδια για μένα, παιδιά. Οκ. Χάιντε, λέγε. Μπορούσα να κρυφτώ. Μπορώ να σκύψω και τελείως. Οκ. Αλλά θα πάω όρθιος. Άλλος ένας νεκρός εδώ πέρα με μια κούκλα ψεύτικη. Αχ, γάμο. Οκ. Σιγά με χτυπήσω. Έχει σκοτάδι εδώ. Θεωρητικά δεν πρέπει να με βλέπουν αυτοί. Άντε, χτυπήσω. Hide. You can hide by crawling under beds. Οκ. Πού είναι ο τύπος, ρε φίλε, ήταν κάποιος εδώ αφού έκλεισε η πόρτα. Μήπως είχε καμία μπαταρία εκεί μέσα. Τελειώνει η μπαταρία μου και δεν έχω μπαταρίες. Bandits. Μπαταρία. Λέει... Α, το note. Οκ. Ας το κάτω. Έχω άλλη μπαταρία. You have no batteries. Οκ. Πρέπει να προχωρήσω γρήγορα. Και ό,τι γίνει. Pick up battery. Οκ. Reloading μέσα στο σκοτάδι. Όπα, κάτι γράφω εδώ. Α, μωρά, κούκλες. Οκ, περιμένω μέχρι να γραφτεί. Μπορώ να κάνω και κανένα zoom. Και να δούμε τι έχει να μας πει. Tragedy wall. Topped with barbed wire. I could feel tension in my skin. Κάποιος με παρακολουθεί, λέει. Κάτι γίνεται εδώ στον τοίχο, τέλος πάντων. Ναι. Πρέπει να μπω εδώ μέσα, φαντάζομαι. Το open windows. Αυτό δεν το περίμενα. Βασικά τη δουλειά έχει το πουλί εκεί πέρα. Οκ. Μπορώ να το κλείσω. Κλείσε. Μερικές πόρτες έχουν dead bolts, λέει που μπορεί να κλειδώσεις την πόρτα. Αυτό εδώ εννοεί δηλαδή. Unlock. Κατάλαβα, αυτό είναι. Μπαταρίες έχουμε. Μπαταρίες είναι πάνω απ' όλα. Μπαταριούλες. Είναι ο μόνος τρόπος για να δούμε. Open. Μπαταρία. Και από εκεί έχει έξοδο μου φαίνεται. Αλλά και από εδώ. Εδώ κλειδώνεις. Ξεκλείδωσα. Open. Α, βλέπεις εδώ έξω. Oh.
Κατεβαίνω κάτω. Α, ήταν η άλλη πόρτα. Δεν μπορούσα να βγω από εκεί έτσι κι αλλιώς. Και συνεχίζω εδώ μέσα. Συνεχίζω λίγο ακόμα. Please. Όχι jump scares. Του σατανά λέει. Satanas inimica day. Α, και καλά Θεός. God. Και να μπω και κάτω. Μας δουλεύει το παιχνίδι. Δεν βλέπω τίποτα. Να μπω και κάτω, αποκλείεται ρε φίλε. Και λέει το μωρό έρχεται, αλληλούια, τραγούδι, σαν τραγούδι είναι και καλά. Να αλλάξω μπαταρία σιγά σιγά. Ας αλλάξουμε εδώ πέρα. Όπα, τι είναι εκεί μέσα? Τι στο πτώματα. Μωράκια είναι αυτά. Μπορώ να τα γράψω? Δεν το σκόπισε. Μωράκια πρέπει να είναι σε σχήμα σταυρού. Και τα υπόλοιπα εδώ δίπλα είναι καμένα. Και εδώ υπάρχει πόρτα. Τι είναι αυτά ρε. Σκαλιά. Ουχ. Ναι, οκ, okay, το κλασικό άλογο. Ναι. Α, και τώρα πρέπει να συρθώ από εδώ κάτω. Οκ, Z. Τώρα το ξέρετε ότι κάθομαι και βασανίζω τον εαυτό μου. Τι είναι αυτά που ακούγονται? Κάποιος μιλάει. Ποιος μιλάει? Πού είναι? Δεν μπορώ να δω. Το ακούω μπροστά μου. Θα ήρθε! Όχι ρε φίλε! Και τι έγινε τώρα, έχασα ή ήταν μέρος του story? Προφανώς και έχασα. Ο Χέστης ξέρω, αυτό θα έκανα στην κανονική μου ζωή. Άμα δεν είναι το παιχνίδι. Όχι. Πάλι ρε φίλε. Τι είναι αυτός ρε παιδιά? Τώρα τρέχω. Τρέχω. Και με κάρφωσε από πίσω. Και τώρα με καρφώνει και στα τέτοια μου. Δεν ξέρω πώς να το περάσω. Είναι ένα θεματάκι δύσκολο. Οκ. Okay. Πάμε άλλη μια προσπάθεια. Αυτή τη φορά... θα τον κάνουμε τον τύπο να μας κυνηγήσει ως εδώ και θα τον τη φέρουμε... δηλαδή θα πάω προς τα πίσω, λέω να έρθω προς τα εδώ.
Λοιπόν. Θα τον περιμένω. Νομίζω να είναι. Τρέχω. Πού είσαι? Τον πέρασα. Σκύψε. Σκύψε, σκύψε, σκύψε. Το πέρασα, όντως. Κάτι φαίνεται. Λοιπόν. Μπορώ να μετακινήσω, λέει, κάποια αντικείμενα. Όπα. Α. Το φέρω εδώ για να πάω πάνω. Do you hate him? Ακόμα μιλάει αυτός, ρε φίλε. Σέρνουμε εδώ στο... στη σκεπή. Στο διάολο. Τι έχουμε, χάσαμε και φοράμε και γυαλιά, αν είναι δυνατόν. Νάτος. Αυτό, άντρας ή γυναίκα τελικά. Okay. Θέλεις με θέλει νεκρό και okay, λέει. Έχει πόρτα από εδώ, δεν μπορεί να μπει από εδώ. Hide. Θα έρθει από εδώ πέρα. Όχι. Όχι, ε. Ας αλλάξω μπαταρία από εδώ μέσα. Κάποια μπαταρία ακόμα, εδώ πέρα. Η καμερά μου λέει έχει μικρόφωνο, πάτα το V για να ακούσεις μέσα τους στίχους. Ωρε φίλε, μπες κάτω από το κρεβάτι. Όχι, όχι. Βγήκα λοιπόν. Καλαμπόκια. Καπέλα. Μπαταρίες πιθανά. Και θα βγούμε από την πόρτα, την οποία θα κλειδώσουμε. Και θα βγούμε από το παράθυρο. Όχι, θέλω να βγω το παράθυρο. Κρύψου μέσα σε αυτά, λέει. Δεν βλέπω τίποτα. Δεν ξέρω αν έχω και άλλη μπαταρία εδώ μεταξύ. Οχ. Κάποιος είναι εκεί πέρα, έτσι. Αυτό να ακούμε τόση ώρα. Να φύγει αυτός. Περάσουμε από πίσω του. Με βρήκε. Όχι. Τρέχα. Κάτι υπάρχει και το αφήνω επίτηδες. Γιατί να κάνουμε αυτή τη βία, λέει. Πού τρέχω καταρχήν, εκκλησία είναι εδώ. Μισή στο Θεό μας, μισή στον κόσμο.
Τι είναι, μπορώ να ανοίξω εδώ πέρα. Τι έχω κάνει εδώ πάνω. Ξέρεις τι λέει ο Θεός, λέει στο Μωυσή. Είμαι αυτό που είμαι. Τι γίνεται. Στεκόμαστε στον Αντίχριστο, λέει. Οκ. Αρκετές τρέλες για σήμερα, παιδιά. Αρκετές τρέλες. Δεν ξέρω αν θα συνεχίσω το παιχνίδι. Καλά είμαστε και με τα υπόλοιπα παιχνιδάκια. Λοιπόν, αφήστε με τις γνώμες σας στα σχόλια. Δεν ξέρω, αρνητικές, θετικές. Η αλήθεια είναι ότι δεν μου πάνε αυτά τα παιχνίδια. Δεν ξέρω. Δεν νιώθω. Δεν είμαι ο εαυτός μου. Είμαι αρκετά χέστης. Λοιπόν, δεν θα βασανίσω άλλο τον εαυτό μου για σήμερα. Κάπου εδώ θα σας αφήσω. Like άμα σας άρεσε το επεισόδιο. Εμένα δεν ξέρω αν μου άρεσε. Μπορώ να πω ότι πρέπει να αλλάξω βρακή. Δεν ξέρω. Πολύ, πολύ κυνηγητό. Λοιπόν, και θα τα πούμε σε κάποιο άλλο επεισόδιο. Δεν ξέρω. Πείτε μου, θέλετε να συνεχίσω ή όχι. Δεν ξέρω αν θα ακολουθήσω αυτό που θα μου πείτε. Γιατί έχει να κάνει με το αν μπορώ εγώ να παίξω. Λοιπόν, ευχαριστώ που μου κάνετε παρέα σε αυτό το βίντεο. Θα τα πούμε σε κάποιο επόμενο. Bye bye.